Ένα δεκαπενθήμερο έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποστολή του εγγράφου του ΕΟΔΗ προ την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, στο οποίο αναφέρεται η πρόθεση του οργανισμού να προχωρήσει στην παραχώρηση χρήση του κτηρίου του πρώην Εργαστηρίου Δημόσια Υγεία στην Περιφέρεια Υπήρου για την κάλυψη των εμβολιαστικών αναγκών. Μέχρι και σήμερα όμω καμία κίνηση επί τη ουσία δεν έγινε, ούτε και δόθηκε σαφή εξήγηση για το πότε και με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθεί το κτίριο. Την ίδια στιγμή, η επιχείρηση Ελευθερία στοχεύει στην πλήρη εμβολιαστική κάλυψη τη νησιωτική Ελλάδα εν ώψη του ανοίγματο στον τουρισμό, κάτι που υλοποιείται με στοχευμένε ενέργειε. Η πρώτη είναι η αποκλειστική διάθεση του μονοδοσικού εμβολίου τη Τζόνσον στα νησιά, και η δεύτερη, η δημιουργία μέγα εμβολιαστικών κέντρων στη νησιωτική και όχι στην υπηρετική Ελλάδα. Αντίθετα, λοιπόν, από τι πληροφορίε ή και τι προθέσει των τοπικών φορέων για τη δημιουργία ενό μέγα εμβολιαστικού κέντρου στο κτίριο. Του πρώην παιδί στα Γιάννενα, η ηγεσία του Υπουργείου Υγεία όχι μόνο δεν έχει συμπεριλάβει στο σχεδιασμό τη το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά τι αμέσω επόμενε ημέρε ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία το Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο στην Κέρκυρα, μετά από αυτό τη Ρόδου που εγκαινιάστηκε το Σάββατο. Ασφαλεί πληροφορίε αναφέρουν ότι το ζήτημα τέθηκε υπόψη του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία, κ. Θέμη Στοκλέου, που δήλωσε παντελία άγνοια για το ενδεχόμενο δημιουργία ενό ακόμη εμβολιαστικού κέντρου στα Γιάννενα. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση για του λόγου που δεν υλοποιείται η πρόθεση του ΕΟΔΗ όπω αποτυπώθηκε στο σχετικό έγγραφο να παραχωρήσει δηλαδή τη χρήση του κτηρίου. Και αν αυτή θα αναφέρεται στη λειτουργία ενό εμβολιαστικού κέντρου και στο πλαίσιο αυτό, ώστε να διευκρινιστούν οι προθέσει τη πολιτική ηγεσία, η βουλευτή Ιωαννίνων, Μαρία Κεφάλα, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προ τον Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικίλια για την αξιοποίηση του κτηρίου. Το ενδιαφέρον από του τοπικού φορεί είναι έντονο και δεδηλωμένο, τονίζει στην ερώτησή τη η κυρία Κεφάλα, ζητώντα την αξιοποίησή του προ όφελο τη κοινωνία, καθώ η δημόσια αυτή περιουσία επί 14 χρόνια δεν λειτουργήσε ποτέ και παραμένει αναξιοποιήτη. Σήμερα συνεχίζει αναγνωρίζοντα τι ιδιαίτερε και έκτακτε ανάγκε για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Έχουν οριμάσει οι συνθήκε που καθιστούν επιβεβλημένη την αξιοποίηση του συγκεκριμένου δημόσιου κτηρίου. Ενδεικτικά σα αναφέρω, σημειώνει η κυρία Κεφάλα, ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ω εμβολιαστικό κέντρο για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Απευθυνόμενη στον Υπουργό, ζητά να πληροφορηθεί αν προτίθεται να προχωρήσει στην αξιοποίηση του κτίριου και σε ποιε κινήσει θα προβεί, ώστε η δημόσια περιουσία να λειτουργήσει προ όφελο των πολιτών και τη κοινωνία των Ιωαννίνων. Ένα βασικό ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιοι υγειονομικοί φορεί έχει να κάνει με το αν υπάρχει όντω ανάγκη και σε ποιο βαθμό να λειτουργήσει ένα νέο εμβολιαστικό κέντρο στα Γιάννενα, όπου συνολικά μαζί με τα κέντρα υγεία λειτουργούν 21 εμβολιαστικέ γραμμέ. Όσο περνούν οι ημέρε, τόσο εδρεώνεται η άποψη ότι είναι προτιμότερο να αξιοποιηθεί το κτίριο για τη μεταφορά εμβολιαστικών γραμμών από το κέντρο υγεία Ιωαννίνων που ασφικτιά και αν είναι εφικτό να ενισχυθεί με επιπλέον γραμμέ εφόσον συνδράμει το υγειονομικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ένα στοιχείο στο μεταξύ που δημιουργεί εύγλωτη ανησυχία είναι και η μείωση του ρυθμού των εμβολιασμών στα Γιάννενα, στα εμβολιαστικά κέντρα των δύο νοσοκομείων, του Κέντρου Υγεία Ιωαννίνων και των Περιφερειακών Κέντρων Υγεία. Ενώ τα Ιωάννινα έτρεξαν αρχικά γρήγορα την κούρσα των εμβολιασμών στην επαρχία, από την περίοδο αμέσω μετά το Πάσχα οι ρυθμοί άρχισαν να πέφτουν σταδιακά, Παρότι προστέθηκαν νέε εμβολιαστικέ γραμμέ, με αποτέλεσμα στη λίστα με τον αριθμό των εμβολιασμών τα Γιάννανα να χάνουν έδαφο συνεχώ σε σχέση με περιοχέ όπω τα Χανιά, η Ετωλοακαρνανία, η Μαγνησία και η Έβεια. Τη Δευτέρα, στα Γιάννανα έγιναν συνολικά 1.350 εμβολιασμοί, ενώ στη Λάρισα 2.164, στην Έβεια 1.571 και στα Χανιά 1.526. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και το τελευταίο δεκαήμερο, κάτι που δημιουργεί προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές που βλέπουν να μπαίνει ένα φρένο στην προσπάθεια να χτιστεί το τείχος ανοσίας το συντομότερο. Πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων δεν υφίσταται, καθώ η ροή είναι συνεχή και αυτό φάνηκε τα μεσάνυχτα τη Παρασκευή, όταν δόθηκε η δυνατότητα να μεταφερθούν νωρίτερα τα ραντεβού που είχαν κλειστεί για την ηλικιακή κατηγορία των 40 έω 44 ετών, που απέκτησαν δυνατότητα εμβολιασμού πριν από λίγε ημέρε.